Πούτιν. Η Ρωσία θα αποχωρήσει από τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα πυρηνικά. Λέκας για σεισμούς στην Τουρκία. Δεν αποκλείεται να ενεργοποιηθούν και άλλα ρήγματα. Μετασεισμίως και 7 Ρίχτερ. Εκλογές 2023. Δεν κατεβαίνει υποψήφιος ο Κώστας Καραμαλής. Μητσοτάκης για Καραμαλή. Είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει να αφιερώνει όλες του τις δυνάμεις για το καλό της Ελλάδας. Ο κύριος Γαλιατσάτος και οι εφιάλτες του. Αυτή είναι η απάντηση της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων στον επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ για τα έργα στη Κεφαλονιά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡ ξεκινά τώρα για μία ώρα μαζί, καταγράφοντας τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας. Σε κεντρικό επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει κόψει την ανάσα το διάγγελμα του Βλαντιμίρ Πούτιν. Και με αυτή την είδηση θα ξεκινήσουμε, που ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την περίφημη συμφωνία με τις ΗΠΑ για την υπόθεση της χρήσης των πυρηνικών όπλων. Την ώρα, μάλιστα, που το κλίμα αρχίζει να εντείνεται στην Ουκρανία. Μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου και την ανακοίνωση ακόμη και υποστήριξης με νέα μαχητικά αεροσκάφη των Ουκρανών. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και πάμε να ξεκινήσουμε με τη βασική αυτή είδηση. Αφού κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ ότι δεν συνεργάζονται με τη Ρωσία, είπε: «Στο πλαίσιο αυτό είμαι αναγκασμένος να ανακοινώσω σήμερα ότι η Ρωσία αναστέλει τη συμμετοχή της στη συνθήκη για τα στρατηγικά επιθετικά όπλα». Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, καθώς η New Start ήταν η μόνη συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία που βρισκόταν σε ισχύ και δεν είχε διακοπεί από κάποια πλευρά μέχρι και σήμερα. Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα προβεί σε νέες πυρηνικές δοκιμές εάν το πράξουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και κάλεσε το Υπουργείο Άμυνας και τα αρμόδια στελέχη της πυρηνικής υπηρεσίας της Ρωσίας να είναι έτοιμοι για πανενδεχόμενο. Απολογισμό για το έναν χρόνο πολέμου στην Ουκρανία έκανε μέσω του διαγγέλματός του ο Ρώσος Πρόεδρος, στρέφοντας τα πυρά του στη Δύση και το ΝΑΤΟ, οι οποίοι, όπως είπε στην αρχή της ομιλίας του, μίλησαν δημοσίως για την προμήθεια πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία πριν από τη ρωσική εισβολή. Η Μόσχα ψηφά τις προσπάθειες της Δύσης να καταστρέψουν την οικονομία της Ρωσίας μέσω ενός άνευ προηγουμένου πακέτου κυρώσεων, ανέφερε υπογραμμίζοντας ότι 3 εκατομμύρια δολάρια διακυδεύονται για τη Δύση. Αλλά οι ροές εισοδήματος στη Ρωσία δεν έχουν στερέψει. Αντί να καταρρεύσει η ρωσική οικονομία, έχει αναδιαρθρωθεί και η Ρωσία εξακολουθεί να συνεργάζεται με πολλές περιοχές του κόσμου, τόνισε. Η Ρωσία ήθελε να επιληθεί η διένεξη στην Ουκρανία ειρηνικά, αλλά οι δυτικές χώρες είχαν προετοιμάσει ένα διαφορετικό σενάριο πίσω από την πλάτη της, είπε στη συνέχεια. Κατηγόρησε τη Δύση ότι παίζει ένα βρώμικο παιχνίδι με τους ανθρώπους. Ανέφερε ως παραδείγματα τη Γιουγκοσλαβία, το Ιράκ και τη Συρία, κάνοντας λόγο για αιώνες αποικιοκρατίας και δικτατορίας. Είπε ότι η Δύση εξαπάτησε τον ίδιο της το λαό με εντελώς ασύστολα ψέματα για το τι συνέβαινε στον Ντονμπάς. Ακόμη είπε πως η Δύση θα χρησιμοποιήσει οποιονδήποτε, τρομοκράτες, Ναζί, ακόμη και τον ίδιο το διάβολο, προκειμένου να πολεμήσει τη Ρωσία. Ο ίδιος είπε προς τη Ρωσία είναι ανοιχτή σε διάλογο με τη Δύση και σε ένα ισότιμο σύστημα ασφάλειας, αλλά λαμβάνουμε ανέτοιμες απαντήσεις και συγκεκριμένες ενέργειες για την επέκταση του ΝΑΤΟ και την ανάπτυξη νέων αντιπυραυλικών συστημάτων στην Ευρώπη. Τόνισε πως ολόκληρος ο πλανήτης είναι διάστηκτος με τις αμερικανικές βάσεις. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα είναι και αυτό πάρα πολύ σοβαρό, καθώς έχει να κάνει με αυτή την απίθανη ιστορία των πολιτικών εξελίξεων στη χώρα μας. Λέω απίθανη με την έννοια μιας ρευστότητας, το πότε ακριβώς θα έχουμε εκλογές. Τις τελευταίες ώρες έχει κυκλοφορήσει εντόνως η φήμη ότι έχουν κλειδώσει στις 8-9 του μηνός Απριλίου. Πάντως σήμερα η ελληνική κοινωνία έγινε αποδέχτης της βασικής πληροφορίας, η οποία ήταν καιρό στα δημοσιογραφικά γραφεία, ότι ο Κώστας Καραμαλής δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Θα στηρίξει, λέει, τον προεκλογικό αγώνα του κόμματος, αλλά δεν κλείνει τον κοινοβουλευτικό του βίο επί της ουσίας. Και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Σε μία δήλωσή του, στην οποία δεν αναφέρεται το όνομα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο πρώην Πρωθυπουργός σημειώνει ότι στηρίζει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και υπογραμμίζει ότι η κοινοβουλευτική του διαδρομή έχει ολοκληρωθεί. «Αποφάσισα ότι ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί η κοινοβουλευτική μου διαδρομή», αναφέρει στη δήλωσή του ο Κώστας Καραμαλής.
Ως εκ τούτου δεν θα είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές. Προφανώς στηρίζω πάντα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και υπηρετώ αδιαλείπτως επί σχεδόν μισό αιώνα. Πιστώ στην ιστορία της, την ιδεολογία, τις αρχές και τις αξίες της. Με σεβασμό και αγάπη για τον κόσμο της και όλους τους Έλληνες πολίτες, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κώστας Καραμανλής. Από πλευράς του, ο Πρωθυπουργός αναφέρει: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα Καραμανλή για τη διαχρονική προσφορά του στην παράταξη και τον τόπο. Προσωπικά, μάλιστα, δεν ξεχνώ ότι υπό τη δική του κομματική ηγεσία εντάχθηκα στην πολιτική. Γνωρίζω ότι έχει πάντα στην καρδιά του τη Νέα Δημοκρατία. Πολύ περισσότερο σήμερα που η καμπή στη δική του πολυετή διαδρομή συμπίπτει με το άνοιγμα νέων και αισιόδοξων οριζόντων για την πατρίδα και το κόμμα μας. Γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι από όπου και αν βρίσκεται θα συνεχίσει να αφιερώνει όλες του τις δυνάμεις για το καλό της Ελλάδας και της μεγάλης μας παράταξης. Και θα είναι παρόν στη μεγάλη εκλογική μάχη που ξεκινά. Και που ξεκινά». Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στους σεισμούς θα πάμε τώρα. Χθες είχαμε δύο νέους σεισμούς και μάλιστα εξαιρετικά ισχυρούς στη γειτονική μας χώρα, στην Τουρκία. Την ίδια ώρα οι σεισμολόγοι λένε ότι αυτός ο μεγάλος σεισμός στην Τουρκία είναι πιθανό να δημιουργήσει άλλα προβλήματα, να ενεργοποιήσει με λίγα λόγια άλλα σεισμογενή ρήγματα στην ευρύτερη περιοχή, προφανώς αφήνοντας υπονοούμενα ότι πρέπει και στη χώρα μας να περιμένουμε ένα μεγάλο σεισμό. Ο Ευθύμιος Λέκας είναι από εκείνους επιστήμονες που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Το κύρος του και η υπόστασή του είναι αναγνωρισμένα σε παγκόσμιο επίπεδο. Πάμε να δούμε αυτά τα οποία είπε. Τις αμέτρητες πληγές τους προσπαθούν να μετρήσουν οι κάτοικοι της Τουρκίας και της Συρίας μετά και τις νέες σεισμικές δονήσεις που έπληξαν την επαρχία Χατάι και είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθούν οι νεκροί και να τραυματιστούν εκατοντάδες άνθρωποι. Οι σεισμοί 6,4 Ρίχτερ και 5,8 Ρίχτερ έγιναν με διαφορά 3 λεπτών και έρχονται περίπου 2 εβδομάδες μετά και τις φωνικές δονήσεις των 7,8 και 7,6 Ρίχτερ, με τους ειδικούς να εκτιμούν πως η σεισμική ακολουθία θα συνεχιστεί. Την ίδια ώρα η Ελλάδα συνδράμει με όλα τα μέσα που μπορεί στους σεισμόπληκτους στέλνοντας ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ παραδόθηκαν και οι πρώτοι τόνοι στη Συρία. Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ευθύμιος Λέκας εξέφρασε την ανησυχία του για τους σεισμούς στην Τουρκία. «Είναι νέοι σεισμοί, οπωσδήποτε, αλλά δεν είναι έξω από τη ζώνη που προκάλεσε τους μεγάλους δύο σεισμούς και την πλούσια μετασεισμική ακολουθία», εξηγεί. «Ανεξάρτητα αν είναι νέοι σεισμοί ή μετασεισμοί, ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με μια μεγάλη ζώνη από την Λατάκια μέχρι μια δευτερεύουσα ζώνη, η οποία έχει ένα μήκος της τάξης των 200 χιλιόμετρων. Αυτές οι δύο ζώνες είναι σε ενεργοποίηση και βεβαίως θα δώσουν και άλλους μεγάλους μετασεισμούς της τάξης μέχρι 7 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Δεν αποκλείεται λόγω της μεγάλης μετατόπισης της αραβικής πλάκας προς την Τουρκία να έχουμε ενεργοποίηση και άλλων ρηγμάτων στην ευρύτερη περιοχή από την Κύπρο μέχρι τον Διγιαρμπάκυρ. Για ενδεχόμενο μεγάλου σεισμού στην Κωνσταντινούπολη, ο πρόεδρος του ΑΣΠ εκτιμά μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο σεισμός στην Κωνσταντινούπολη αναμένεται μέχρι και το 2024 έως 2025. Σε αυτό συνέκλειναν πάρα πολλές ερευνητικές ομάδες, οι οποίες είχαν ασχοληθεί με την περιοχή μετά το σεισμό στο Ισμίτ το 1999. Πραγματικά συνέλληναν ως προς αυτές τις απόψεις ότι μέχρι το 2024 έως 2025 θα έχουμε ένα μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη. Ερωτήθης για το πόσο έτοιμοι είμαστε ως χώρα με τα μέτρα της σεισμικής προστασίας, ο κύριος Λέκας ανέφερε: «Τις εικόνες που είδαμε στην Τουρκία, το δηλώνω κατηγορηματικά, δεν πρόκειται να τις δούμε στην Ελλάδα. Οποιοδήποτε ισχυρίζεται ότι κάτι αντίστοιχο θα συμβεί στην Ελλάδα είναι εκτός πραγματικότητας. Στην Ελλάδα έχουμε να κάνουμε με κατασκευές οι οποίες είναι πολύ καλύτερες και βέβαια δεν υπάρχει ο ίδιος κίνδυνος. Έχουμε θέσει, μετά τη σύσκεψη με τον Έλληνα Πρωθυπουργό την προηγούμενη Παρασκευή, 10 προτεραιότητες οι οποίες αρχίζουν ουσιαστικά με τους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους ελέγχους σε όλα τα δημόσια κτίρια». Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα είναι το γνωστό θέμα της ακρίβειας. Φαίνεται ότι θα είναι το βαρόμετρο το οποίο θα δείξει και τη δυναμική των κομμάτων σε αυτή την προεκλογική περίοδο και φαίνεται ότι είναι και ο μεγάλος αντίπαλος επί της ουσίας του κυβερνητικού στρατοπέδου. Διότι πάντα η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία πρέπει να απαντήσει και κυρίως να εξηγήσει τις πολιτικές της και τις δυνατότητες που έχει
για να αντιθασέψει αυτό το κύμα ακρίβειας το οποίο πλήττει τα ευαίσθητα νοικοκυριά, αλλά και τη μεσαία τάξη. Περπατήσαμε στη λαϊκή αγορά της πόλης της Κέρκυρας και καταγράψαμε τη γνώμη των απλών καθημερινών ανθρώπων, γιατί άλλο, για την ακρίβεια και για τις ανατιμήσεις. Η ακρίβεια αλλά και η δυσκολία έβρεσης πάρκινγκ έχει περιορίσει αισθητά την κίνηση στη λαϊκή αγορά της Κέρκυρας. Παρά το γεγονός ότι οι καταστηματάρχες της βιώνουν το υψηλό κόστος παραγωγής και τα μεγάλα λειτουργικά έξοδα, με τα ενοίκια στα καταστήματα να βρίσκονται, όπως λένε, σε δυσθεώρητα ύψη, προσπαθούν να περιορίσουν τα κέρδη τους προκειμένου να κρατήσουν τις τιμές των προϊόντων σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Την ίδια ώρα πάντως, το ένα κατάστημα μετά το άλλο στη λαϊκή αγορά βάζει λουκέτο και σιγά σιγά διαμορφώνεται μια κατάσταση που μοιάζει μη αναστρέψιμη. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος τώρα τελευταία δεν μπαίνει καθόλου στη λαϊκή. Και υπάρχουν δύο. Δεν υπάρχουν και λεφτά. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα τώρα, το καταλαβαίνουμε. Δεν έχουμε και πάρκινγκ. Σοβαρό πράγμα για εμάς που εδώ πέρα βγάζουμε το μεροκάματό μας. Ο κόσμος δεν μπορεί να παρκάρει και φεύγει. Δεν μπορεί να πάρει δύο τσάντες γιατί να αφήνει το αμάξι πολύ μακριά και υπάρχει πρόβλημα. Και τα νίκια, θέλω να πω, είναι πολύ ακριβά εδώ στη λαϊκή. Είναι 30 ευρώ το τετραγωνικό. Είναι η μοναδική λαϊκή στην Ελλάδα που πληρώνουμε τόσο πολύ. Και βλέπετε, είναι όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά. Ποιος θα τα πάρει? Όλα αυτά είναι κλειστά. Κοιτάξτε πέρα. Όλα είναι κλειστά. Είναι άδεια. Είναι πολύ πιο εύκολο να πάρετε ένα μαγαζί έξω παρά να μπεις εδώ μέσα, να πάρεις εδώ μέσα. Επιλέγετε γενικά τη λαϊκή αγορά για τα ψώνια σας? Ναι, ναι. Έχει ωραία πράγματα. Μεγάλη ποικιλία. Οι τιμές πώς είναι? Είναι λίγο ανεβασμένες, αλλά τι να κάνουμε. Γενικά ανεβασμένες όμως, διανύουμε με περίοδο έντονης ακρίβειας. Ναι, είναι λίγο ανεβασμένες όλες, όλα τα είδη, σε όλους τους τομείς. Ως νοικοκυρίο έχετε υποχρεωθεί να κάνετε κάποιες περικοπές από τις αγορές σας γενικά? Λιγότερα ψώνια, λιγότερα όσο μπορούμε λιγότερα. Είναι πεσμένη φέτος η κίνηση. Παρά που δουλέψαμε λίγο το καλοκαίρι, ο χειμώνας ήταν δύσκολος. Ως που δυσκολεύεται λόγω της ακρίβειας, Να το πούμε κάπως έτσι. Ναι. Τώρα, δηλαδή επιλέγει μικρότερες ποσότητες, πιο φθηνά προϊόντα? Πιο φθηνά προϊόντα. Τα ακριβά είναι λίγοι που τα παίρνουν. Περισσότερο είναι στα μεσαία. Εσείς ως έμποροι και ως καταστηματάρχες προσπαθείτε να διατηρήσετε τις τιμές σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα μπορείτε? Τα ίδια επίπεδα που ήμασταν και πέρσι, ας πούμε την αλήθεια. Ούτε μία δραχμή παραπάνω. Παρακάτω μπορεί, για παραπάνω όχι. Άρα περιορίζετε και εσείς το κέρδος σας. Αναγκαστικά. Καλές οι τιμές. Όσα αγοράζουν, πουλάνε. Αφού όλα έχουν πάρει πάνω. Και εγώ καταστήμα έχω. Λόγω της ακρίβειας, έχετε υποχρεωθεί να κάνετε κάποιους περιορισμούς στις ποσότητες που αγοράζετε? Ασφαλώς. Όπως πάει η δουλειά, έτσι αγοράζουμε και έτσι πουλάμε. Τις τιμές εδώ πώς τις βλέπετε? Αρκετά καλές. Καλύτερες από τα σούπερ μάρκετ, τα προϊόντα, ας πούμε, η ποιότητά τους? Ναι, καλύτερα. Καλύτερα. Γενικά όμως η ακρίβεια έχει επηρεάσει τον τρόπο που καταναλώνετε πια? Οπωσδήποτε, όπως όλο τον κόσμο. Η ακρίβεια είναι πολύ μεγάλη, οπότε τα προσέχουμε όλα. Επιλέγετε τη λαϊκή για να κάνετε τις αγορές σας? Βεβαίως, γιατί. Πώς βλέπετε τις τιμές? Πολύ ωραίες. Σε σχέση με τα σούπερ μάρκετ? Κοίταξε εδώ, δεν μπορούμε να τα βρούμε όλα το ίδιο. Επιλέγετε τη λαϊκή αγορά, ναι, για τις αγορές σας? Ναι, πώς. Βλέπεις. Μίλα. Για την ποιότητα και για τις τιμές? Είναι καλές οι τιμές. Με τα σούπερ μάρκετ είναι πιο φθηνά. Τις καταναλωτικές σας συνήθειες πόσο τις έχει επηρεάσει η ακρίβεια? Όπως όλο τον κόσμο. Όπως όλο τον κόσμο μέναμε. Έχετε περιορίσει την ποσότητα? Οπωσδήποτε. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Η λαϊκή είναι φθηνά όλα. Ενώ τα του κούλου είναι πιο ακριβά. Αναφέρεστε στα σούπερ μάρκετ? Μάλλον, ναι. Όχι μάλλον, ναι. Βρίσκεται και ποιότητα και καλές τιμές, δηλαδή. Τιμές καλές. Στη λαϊκή αγορά. Δεν νομίζω. Α, εδώ στη λαϊκή αγορά, ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω αν η ακρίβεια γενικά έχει επηρεάσει τις καταναλωτικές σας συνήθειες. Σε μεγάλο βαθμό. Πάρα πολύ. Έχετε κάνει περικοπές, δηλαδή? Ανακοπές έχουμε κάνει. Καλησπέρα στο Γιάννη Παργινό, είναι μαζί μας και μάλιστα η επικοινωνία μέσω κινητού τηλεφώνου. Ελπίζω να με ακούει καθαρά. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σπύρο. Σ' ακούω. Ναι. Βραχνά μένα, αλλά σ' ακούω. Ωραία. Λοιπόν, δύο πράγματα είναι στην επικαιρότητα εντόνως τις τελευταίες ώρες. Το ένα είναι ότι κλείδωσαν οι εκλογές για τις αρχές Απριλίου. Και το δεύτερο
Η απόφαση του Κώστα Καραμαλή, που επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ πολλών εφημερίδων το προηγούμενο διάστημα, να μην είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Σπύρο Ζηνιάτη, η απόφαση του Κώστα Καραμαλή να μην συμμετέχει σε αυτές τις εκλογές ήταν μια απόφαση την οποία όλοι ανέμεναν και δεν ήξεραν πότε θα αποφασίσει αυτή την επιλογή ο κύριος Καραμαλής. Εν πάση περιπτώσει, τώρα που την αποφάσισε, μπορούμε να κάνουμε μια ελαφρά κριτική. Ο κύριος Καραμαλής, ένα συμπαθέστατο πρόσωπο της κεντρικής πολιτικής σκηνής, απέχει από την εκλογική διαδικασία. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για μια μεγάλη παράταξη, η οποία στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι κυβερνός απαράταξη, και κατά πόσο μπορεί να πλήξει, να μην πλήξει η απουσία του Κώστα Καραμαλή τη Νέα Δημοκρατία, καθώς η Νέα Δημοκρατία έχει βαθιά μέσα της το DNA του καραμαλισμού, όπως ανάλογα έχει το DNA του Παπανδρεϊσμού, το Πασόκ και ένα μεγάλο κομμάτι, θα έλεγα, των ψηφοφόρων που ακόμα και σήμερα ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ αλλά προέρχονται από το Πασόκ. Η απόφαση του Κώστα Καραμαλή λαμβάνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία έχει διαρροές στην Βόρεια Ελλάδα λόγω της συμφωνίας των Πρεσπών. Μάλιστα. Που δεν απεμπόλησε. Ο κύριος Καραμαλής είναι από την Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στην πρώτη Θεσσαλονίκη, όπου η Νέα Δημοκρατία μετράει απώλειες. Επίσης, σε μια περίοδο κατά την οποία ο κύριος Καραμαλής έχει διαφοροποιηθεί για την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο θέμα των υποκλοπών, και επίσης σε μια περίοδο όπου κάνει, υφίσταται η μάχη μεταξύ μητσοτακισμού και καραμαλισμού μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Καραμαλής έκανε εμφανέστατο το στίγμα του καραμαλισμού, καθώς στην λυτή δήλωσή του δεν χρησιμοποίησε ποτέ το όνομα τεπώνυμο Κυριάκος Μητσοτάκης, αντίθετα μίλησε για κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που παραμένει πιστή στο όραμα. Μάλιστα. Του ιδρυτή της παράταξης Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και αυτά που το καλοκαίρι είδαμε στα ορεινά της Κρήτης σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών είναι στην πραγματικότητα ένας, θα λέει κανείς, πολύ δυνατός σχολιασμός σε μια υπόθεση ποιότητας και σοβαρότητας δημοκρατίας. Ήταν η θέση την οποία πήρε ο Κώστας Καραμαλής στην εκδήλωση μνήμης του Γιάννη Κεφαλογιάννη στα Ανόγια της Κρήτης. Με την Όλγα όταν για πρώτη φορά μίλησε ανοιχτά κατά της ακολουθούμενης πολιτικής στο θέμα των υποκλοπών. Μάλιστα. Γιάννη, κλείσαν οι εκλογές, πιστεύεις? Τι λένε οι πληροφορίες σου τις τελευταίες ώρες? Ισχύει το ρεπορτάζ? Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα αποφασίσει και πάλι στο βουνό, γιατί το τριήμερο θα το περάσει στο Μέτσοβο. Μάλιστα. Εδώ στην Άρα μας. Λένε ότι στις πρώτες μέρες του Μάρτη, του επόμενου μήνα, θα αποφασιστεί η διενέργεια εκλογών για τις 9 του μηνός Απριλίου. Μάλιστα. Ημέρα των Βαΐων, Κυριακή των Βαΐων. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο συνηγορεί υπέρ της εκλογικής αναμέτρησης κατά το μήνα Απρίλιο και την πρώτη του εβδομάδα, τη δεύτερη Κυριακή, είναι η εντολή που έχει δώσει στους υπουργούς του ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, να κλείνουν όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις που έχουν στα συρτάρια. Καλό βράδυ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα έχει να κάνει με την καταγγελία σε τοπικό επίπεδο του τμήματος της ΟΤΟΕ, δηλαδή του συνδικαλιστικού οργάνου των εργαζομένων στις τράπεζες, σχετικά με πιέσεις από την πλευρά της διοίκησης των τραπεζών για εθελουσία έξοδο με αποζημιώσεις, με λίγα λόγια, περιορισμός του ανθρώπινου δυναμικού. Συνεχόμενες είναι, σύμφωνα με το νομαρχιακό παράρτημα της ΟΤΟΕ, οι καταγγελίες τραπεζικών υπαλλήλων συστημικών τραπεζών, ειδικά τις τελευταίες 10 ημέρες, για τις πιέσεις που δέχονται προκειμένου να συμμετάσχουν με το ζόρι σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου το οποίο έχει εξαγγελθεί. Το νομαρχιακό παράρτημα της ΟΤΟΕ σημειώνει ότι στο πλαίσιο των πρακτικών εργοδοτικής αυθαιρεσίας οι πιέσεις είναι επανειλημμένες και καθημερινές και συχνά με τον γνωστό βελούδινο τρόπο που αγγίζει τα όρια της απειλής.
Στο Start μίλησε ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Παρακτήματος Κερκύρας της ΟΤΟΕ, Γιάννης Πελάης, ο οποίος παρατήρησε ότι η εθελουσία αποτελεί ένα ακόμη όπλο στα χέρια των εργοδοτών για τη μείωση του λειτουργικού κόστους, με στόχο να αποχωρήσουν οι εργαζόμενοι με κλαδικά δικαιώματα και να προσλάβουν στη θέση τους άλλους, είτε με ελαστικές μορφές απασχόλησης, είτε ως ενοικιαζόμενους ορισμένου χρόνου. Οι συστημικές τράπεζες εφαρμόζουν το σύστημα της εθελουσίας εξόδου. Αυτό έχει προκύψει από το γεγονός της ψηφιοποίησης των εργασιών, όπου τα μηχανήματα και η τεχνολογία κατ' επέκταση έχει αντικαταστήσει το έμψυχο δυναμικό και εφαρμόζουν αυτή τη μέθοδο προκειμένου να πετύχουν δύο πράγματα. Να μειώσουν το προσωπικό αφενός και να απαλλαγούν ταυτοχρόνως από τους εργαζόμενους όπου βρίσκονται κάτω από το καθεστώς των συλλογικών συμβάσεων. Δίχως να λαμβάνουν υπόψη κανένα κοινωνικό κριτήριο. Γίνεται μια τεχνοκρατική μελέτη. Μπερδεύουν τα χρόνια με τις αποδοχές, γίνεται μια απλή πράξη και βγαίνει ένα αποτέλεσμα. Σε όλες των περιπτώσεων το αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου, το οικονομικό εννοώ, δεν είναι καθόλου ευνοϊκό για τον εργαζόμενο. Σε πολλές δε περιπτώσεις είναι πάρα πολύ οδυνηρό, δηλαδή δεν του φτάνει να επιβιώσει. Συνήθως αυτές τις περιπτώσεις οι συνάδελφοι δεν ενδίδουν, και ειδικά όταν είναι η κατάσταση όπως σας την περιέγραψα τώρα. Εκεί λοιπόν όπου οι συνάδελφοι δεν ενδίδουν, εκεί αρχίζουν οι πιέσεις. Οι πιέσεις βέβαια δεν έχουν απειλητικό χαρακτήρα, αλλά έχουν ένα απειλητικό χαρακτήρα βελούδινο. Δηλαδή σου λέει όλα τα αρνητικά που θα συμβούν από εδώ και στο εξής. Φέρνουν για παράδειγμα αυτό που έχει ξεκινήσει ήδη συστημική τράπεζα, η οποία εξυπηρετεί μόνο 2 ώρες το πρωί και 2 το μεσημέρι το κοινό. Τις υπόλοιπες ώρες δεν υπάρχει ταμείο. Σου λένε ότι πρέπει να μπει σε μια διαδικασία επιμόρφωσης. Λες και το προηγούμενο διάστημα όλοι οι συνάδελφοι δεν επιμορφωνόταν. Και ένα σωρό άλλα προκειμένου να πιεστείς να αποχωρήσεις. Αυτό έχει φτάσει πολλές φορές και σε ακραία φαινόμενα. Έχουμε συναδέλφους, το αναφέρουμε στην ανακοίνωση, οι οποίοι τυχαίνουν να έχουν και προβλήματα υγείας ή οι ίδιοι οικογενειακά τους, στενά οικογενειακά τους πρόσωπα. Δεν καταλαβαίνουν οι διοικήσεις τίποτα. Σου λένε το σωστό είναι να φύγεις. Εμείς λοιπόν καλούμε τους εργαζόμενους να μην ενδώσουν σε καμία πίεση. Να συνεχίσουν κανονικά την εργασία τους, να γνωρίζουν ότι υπάρχουν για τους εργαζόμενους ακόμη δικαιώματα. Και το συμπέρασμα που βγαίνει από αυτό λέει ότι όλα γίνονται υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου και ενάντια των εργαζομένων. Στην ειδησιογραφία, στην τοπική ειδησιογραφία, αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον, καθώς σήμερα είχε συναντήσεις με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η νέα διοικήτρια του νοσοκομείου, η κυρία Κλειζοπούλου. Πάμε να δούμε τι είπε για αυτή τη συνάντηση ο βουλευτής του Πασόκ Ινάλο, ο κ. Δημήτρης Πιάνκης. Σε κλίμα συνεργασίας και συστράτευσης διεξήχθη η συνάντηση του βουλευτή Κερκύρας του Πασόκ Κινάλ με τη νέα διοικήτρια του νοσοκομείου. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Μπιάνκη, με την κυρία Εγκλεζοπούλου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν διεξοδικά γύρω από τα θέματα υγείας του νομού, ενώ η νέα διοικήτρια ενημέρωσε τον βουλευτή για τις πρώτες ενέργειες και επαφές της, δίνοντας βάρος στη βελτίωση και εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του Γενικού Νοσοκομείου της Κέρκυρας, έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα τη διασφάλιση της εργασιακής υγείας εντός της δομής και τη συνεργασία με τους φορείς του νησιού. Από την πλευρά του, ο βουλευτής κατέθεσε στην κυρία Εγκλεζοπούλου το κοινό υπόμνημα που είχαν υπογράψει σύσσωμοι φορείς της Κέρκυρας για τα θέματα της υγείας, το οποίο είχε κατατεθεί στην αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα τον περασμένο Οκτώβρη, αλλά και ένα δικό του υπόμνημα θέσεων και προτάσεων για τα ζητήματα της υγείας στο νομό. Φαίνεται ότι έχει αλλάξει το κλίμα στο νοσοκομείο μας. Υπάρχει πρόθεση από τη νέα διοικήτρια του νοσοκομείου να βάλει τα πράγματα σε μια άλλη σειρά. Είδαμε ένα ενδυνάμει σύμμαχο. Τη διαβεβαιώσαμε λοιπόν ότι στα πλαίσια του δυνατού και σε σχέση με τις αρμοδιότητες της εδώ στο νοσοκομείο θα μας βρίσκει πάντα αρρωγούς. Σε σχέση δε με το μεγάλο στίχημα που έχει να κάνει με τους πολιτικούς προϊστάμενους,
τους κρατούντες δηλαδή στο Υπουργείο στην Αθήνα, οποιασδήποτε διεκδικήσεις, γιατί εκεί είναι και το ζητούμενο, αν θέλετε, προκειμένου να μπορέσουμε να καλύψουμε τα κενά που υπάρχουν στο στελεχειακό δυναμικό. Δεν αλλάζουν αυτά με τον ερχομό της νέας διοίκησης. Τα κενά είναι αυτά. Η αναγκαιότητα για την ύπαρξη και τη δημιουργία ενός αιμοδυναμικού είναι δεδομένη. Η αναγκαιότητα για να δούμε πώς τη νέα μονάδα νεογνών είναι δεδομένη. Όλα αυτά λοιπόν που αφορούν την επόμενη μέρα του νοσοκομείου μας, μια άλλη προοπτική δηλαδή με ποιοτικά χαρακτηριστικά, τη διαβεβαιώσαμε ότι θα είμαστε δίπλα της, όπως κάναμε τα τελευταία 3,5-4 χρόνια, θα είμαστε δίπλα της σε αυτή την προσπάθεια. Θέλω να πιστεύω ότι η παρουσία της εδώ θα σηματοδοτήσει κάτι το καινούριο. Ειλικρινά φαίνεται ότι υπάρχει η βούληση, η πρόθεση από μεριάς της. Ας ελπίσουμε ότι θα βρούμε, και το επαναλαμβάνω και το τονίζω, την ανταπόκριση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου που μέχρι σήμερα δεν την είχαμε. Αρκεί να σας υπενθυμίσω ότι η υπόσχεση της κυρίας Γκάγκα για την επαναπροκήρυξη των 15-16 θέσεων των άγωνων ακόμα την περιμένουμε και έχουν περάσει σχεδόν 4 μήνες. Το σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης των δημόσιων δομών υγείας πάντως παραμένει το μεγάλο αγκάθι για την Κέρκυρα. Τα σωματεία του Γενικού Νοσοκομείου συμμετέχουν μάλιστα αύριο στην 24ωρη πανελλαδική πανυγειονομική απεργία της ΠΟΕΔΗΝ και της ΑΔΕΔΗ. Εδώ στην πύλη του Γενικού Νοσοκομείου της Κέρκυρας θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί πανυγειονομική συγκέντρωση απεργιακού χαρακτήρα. Ενώ το απόγευμα στην πλατεία Νουντσιάτα όλοι οι υγειονομικοί φορείς αλλά και απλοί πολίτες θα συγκεντρωθούν προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση την οποία βιώνει η δημόσια υγεία στο νομό μας. Η συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου έχει προγραμματιστεί για τις 12, ενώ στις 6 το απόγευμα τα σωματεία διοργανώνουν συλλαλητήριο στην πλατεία Νουντσιάτα. Το ενιαίο σωματείο εργαζομένων στο νοσοκομείο της Κέρκυρας διεκδικεί ισχυρή δημόσια υγεία, αυξήσεις στους μισθούς, ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση των συμβασιούχων, ενιαίο κλάδο νοσηλευτικού προσωπικού και να βγουν εκτός νοσοκομείων οι εργολάβοι. Λοιπόν, έχουμε απάντηση της κυρίας Ρόδης Κράτης Αγγελοπούλου στις καταγγελίες που έκανε ο κύριος Θόδωρος Γαλιατσάτος σχετικά με ζητήματα της περιφέρειας και του τρόπου με το οποίο η Περιφερειακή Αρχή διαχειρίζεται αυτά τα θέματα. Πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ. Ανίκανη να εκτελέσει λιμνάζοντα έργα 2,5 χρόνων, κατεφεύγει για βοήθεια στο νεοσύστατο Δήμο Λιξουρίου των 8.337 κατοίκων, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Παράταξη Ανάσα για τα Ιωνία νησιά και συνεχίζει. Το ιστορικό της υπόθεσης. Η κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη την αναξιοπιστία της Περιφερειακής Αρχής κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο εργοστόλι του Πρωθυπουργού, εξαγγέλει και προχωρεί στον ορισμό επιτροπίας από γενικούς γραμματείς Υπουργείων, ώστε να προχωρήσουν τη διαδικασία και να αποσοβήσουν το μεγάλο φιάσκο για τη Νέα Δημοκρατία στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης, κ. Σταυριανουδάκης, αφού η Περιφερειακή Αρχή εξακολούθησε να επιδεικνύει αδυναμία και αδιαφορία ενεργειών, σε πρόσφατη επίσκεψη προσκαλεί τις δημοτικές αρχές να αναλάβουν το φορτίο για να αξιοποιήσουν τη χρηματοδότηση που λιμνάζει, υλοποιώντας εν μέρη έργο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, επαρχιακό οδικό δίκτυο και εν μέρη έργο αρμοδιότητας των Δήμων, δημοτικό και αγροτικό οδικό δίκτυο, πράγμα το οποίο αποτελεί και το αντάλλαγμα για τη συνεισφορά τους. Στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο ήλθαν για έγκριση οι προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ Περιφέρειας και Δήμων Αργοστολίου και Λιξουρίου, με τις οποίες εκχωρείται για πρώτη φορά αποκλειστικό έργο της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων στους δύο Δήμους. Από τη μεριά της, απάντηση στην ανακοίνωση του επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ δίνει η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων με σχετική ανακοίνωσή της. Ο ανύπαρκτος ως Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος ενοχλείται που η Περιφερειακή Αρχή μας συνεργάζεται με τους Δήμους της Κεφαλονιάς και χρηματοδοτεί έργα οδοποίησης αποκαταστάσεων από τις ζημιές του Ιαννού και όχι μόνον. Είναι πρωτοφανές το γεγονός ότι ο κύριος Γαλιατσάτος πάντα ενοχλείται και προσπαθεί να παρεμποδίσει έργα στην Κεφαλονιά και μάλιστα παρεμβάσεις για κρίσιμες ανάγκες πολιτικής προστασίας, οδικής ασφάλειας, διαχείρισης απορριμμάτων και άλλα. Γι' αυτό αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ένα κακό και ξεχασμένο παρελθόν και θα βλέπει με κιάλια την θέση του Περιφερειάρχη. Θα το πει και αυτό το πικρό ποτήρι. Η Περιφερειακή Αρχή γυρίζει σελίδα στην Κεφαλονιά, όπως και στα άλλα νησιά, τα οχυρώνει για σήμερα και για το μέλλον απέναντι στις φυσικές καταστροφές και στέκεται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες και τους εκπροσώπους της για έργα που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα και τις προετοιμάζουν για βιώσιμη ανάπτυξη. Κυρίες και κύριοι, έχουμε απάντηση σήμερα. Οφείλω να πω ότι το ΣΤΑΡΤ εγγράφως ζήτησε και μια απάντηση από τον κύριο Γιώργο Μαχημάρη, τον Δήμαρχο της Βόρειας Κέρκυρας, στην καταγγελία που έκαναν οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, στην πραγματικότητα η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου,
ότι είχε ευθύνη σε παραποίηση των πρακτικών σχετικά με την απόφαση για τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους. Και μάλιστα απειλούν με μηνυτήριες αναφορές ή πιο σωστά προαναγγέλουν κατάθεση μηνυτήριες αναφοράς. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει ο κύριος Μαχημάρης. Καμία αλλίωση στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έγινε, ενώ ο πρόεδρος και η γραμματεία του οργάνου εκτελούν άψογα τα καθήκοντά τους, ξεκαθαρίζει ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας Γιώργος Μαχημάρης. Απαντώντας στην ανακοίνωση των τριών παρατάξεων της αντιπολίτευσης και των επικεφαλής τους, Σπύρου Ασπιώτη, Σπύρου Βάρελη και Σταμάτη Πουλιάση, που μιλούσαν για αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις και για παραποίησεις αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με αφορμή την απόφαση για τον φετινό προϋπολογισμό του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, ο κ. Μαχημάρης σημειώνει. Στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κέρκυρας για το συγκεκριμένο θέμα έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις της αντιπολίτευσης που ήταν νόμιμες να περάσουν. Ουδεμία αλλίωση έγινε στην απόφαση. Δυστυχώς, έγιναν αποδεκτές και μειώσεις σε σημαντικά έργα και μελέτες. Σημειωτέων ότι η αντιπολίτευση μέχρι σήμερα δεν έχει ψηφίσει ουδεμία μελέτη την οποία έφερε επανειλημμένα προς ψήφιση η Δημοτική Αρχή. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και η γραμματεία εκτελούν άψογα τα εφοετάχθησαν. Όδυνεν όρος και έτηκεν μην, καταλήγει η ανακοίνωση του Γιώργου Μαχημάρη. Θυμίζουμε ότι οι τρεις συνεργαζόμενες παρατάξεις της αντιπολίτευσης σημείωναν ότι το εναλλακτικό σχέδιο για τον προϋπολογισμό, το οποίο κατέθεσε η αντιπολίτευση και έγινε δεκτό με συντριπτική πλειοψηφία, αφορούσε στις προτεραιότητες της ένταξης τριών αναγκαίων μελετών και τεχνικών έργων, απαραίτητων για την τουριστική και όχι μόνο ανάπτυξη του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Τονίζουν όμως ότι στην απόφαση που στάλθηκε από τον Δήμο στην Αποκεντρωμένη και στην ανάρτησή της στη Διάβγεια, ο Δήμαρχος εξαφάνισε την αποφασισμένη χρηματοδότηση 550.000 ευρώ των τριών έργων, εξαφάνισε ολοσχερώς τη χρηματοδότηση των 50.000 ευρώ της μελέτης για το κανάλι Νταμούρ και μετέτρεψε αυθαίρετα την απόφαση για τη χρηματοδότηση των μελετών για Ρόδα Χαράβη και Σιδάρια Γιάννη σε απλή σύνταξη φακέλου, παραπέμποντας τα ουσιαστικά στις καλένδες. Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης δηλώνουν αποφασισμένες απέναντι σε αυτή τη δημοκρατική και αυτοδιοικητική εκτροπή να καταθέσουν μήνυση στον Δήμαρχο και στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για παράβαση καθήκοντος και για παραποίηση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου αν δεν ακυρώσουν αυτήν τη μεθόδευση. Οφείλω να σας πω ότι απόψε το βράδυ στην εκπομπή πάρει θέμα. Το θέμα αυτό ακριβώς θα συζητήσουμε. Δύο δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, από αυτούς που έχουν υπογράψει τη σχετική καταγγελία, θα είναι παρόντες στην εκπομπή. Ελπίζουμε να υπάρξει και μια παρέμβαση του κυρίου Μαχημάρη. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα είναι και αυτό ενδιαφέρον, καθώς έχει να κάνει με μια διεκδίκηση των εργαζομένων στην ελληνική αστυνομία, των αστυνομικών υπαλλήλων. Είναι το περίφημο επίδομα παραμεθωρίο. Ο κύριος Νίκος Μποζίγης, ο πρόεδρος του Σωματείου της Κέρκυρας, το έχει πει πολλές φορές, το επανέλαβε για μία ακόμη φορά ως διεκδικητικό πλαίσιο, μιλώντας στο ΣΤΑΡΤ και τη Δώρα Σπρέα. Με κοινή επιστολή του, οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων Θεσπρωτείας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κέρκυρας και Φλόρινας επανέρχονται στο θέμα του επιδόματος παραμεθωρίου, καθώς οι υποσχέσεις της κυβέρνησης για τη λήψη του, ύψους 100 ευρώ το μήνα, δεν έχουν υλοποιηθεί. Στο ΣΤΑΡΤ μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Κέρκυρας, Νίκος Μποζίκης, ο οποίος εξήγησε γιατί οι διαμαρτυρόμενες ενώσεις μιλούν για δύο μέτρα και δύο σταθμά και για ασυνέπεια λόγων και έργων της κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου. Το επίδομα παραμεθωρίων περιοχών λαμβάνεται από τους συναδέλφους μας στην ανατολική μετόπη της χώρας, στα νησιά του Αιγαίου, στον Εύρο, στη Ζήρο της Κρήτης, στη Σκύρο και παρανόμως θα μπορούσα να πω, δεν χορηγείται στους συναδέλφους μας στις παραμεθώριες περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας. Παρανόμως γιατί, όταν την ίδια στιγμή χορηγείται σε συναδέλφους μας από το λιμενικό, στους Οθωνούς, και ο συνάδελφος που υπηρετεί αστυνομικός στους Οθωνούς δεν το λαμβάνει το επίδομα, όταν την ίδια στιγμή το επίδομα αυτό χορηγείται στους τελωνιακούς υπαλλήλους που συστεγάζονται στον ίδιο χώρο με τις αστυνομικές υπηρεσίες στα μεθοριακά τμήματα, τότε θεωρούμε ότι είναι παράλογο και άδικο να μην χορηγείται και σε εμάς. Θέλω να πω ότι είχαμε μία εξέλιξη τις τελευταίες μέρες. Πολλαπλασιάστηκε επί τέσσερα το επίδομα αυτό για τους τελωνιακούς υπαλλήλους. Ήταν μια νίκη και είναι ευχάριστο εργαζόμενοι να λαμβάνουν κάποιες απολαβές ιδιαίτερες, αν θέλετε, στην προκειμένη περίπτωση, όπως
το επίδομα παραμεθωρίου που λαμβάνουν οι τελωνιακοί υπάλληλοι, αλλά πολλαπλασιάστηκε επί 4 εκεί. Δηλαδή, για να καταλάβετε, εμείς διεκδικούμε 100 ευρώ και αυτοί το δικό τους επίδομα είναι 400. Οι αστυνομικοί λοιπόν δεν έχουν ψυχή, να το πω έτσι. Εμείς είμαστε εργαζόμενοι και υπάλληλοι β' κατηγορίες για την πολιτεία. Γιατί ως τέτοιους μας αντιμετωπίζουν προφανώς, γιατί την ίδια υπόσχεση είχαμε λάβει και για το επικίνδυνο από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και δεν λάβαμε τίποτα. Την ίδια υπόσχεση πήραμε και από τον κύριο Χρυσοχοίδη όταν ήρθε στην Κέρκυρα και το συζητήσαμε αυτό και μας είπε ότι είναι εφικτό δημοσιονομικά και θα το πιέσουμε να γίνει. Και από τον πρόεδρο της Βουλής και από τους βουλευτές της Βορειοδυτικής Ελλάδας που γίνανε κοινές προσπάθειες, με αποτέλεσμα φτάσαμε στο Αμήν, φτάσαμε στο Διατάφτα, λίγη θητεία της παρούσας κυβέρνησης και για ακόμα μία φορά οι αστυνομικοί δεν πήραν τίποτα, τίποτα το τονίζω, από όλα αυτά τα οποία υποσχέθηκε η παρούσα κυβέρνηση. Τίποτα. Άρα θα πρέπει οι συνάδελφοί μας να ξανασκεφτούν και να επεξετάσουν τη θέση τους, αν και εμείς θα πρέπει και εμείς να δώσουμε ένα τίποτα στην παρούσα κυβέρνηση. Πληρός ο κύριος Νίκος Μποζίκης, καλά είναι από εκείνα τα αστυνομικά στελέχη που δεν μας άνε τα λόγια τους. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο είναι και αυτό ενδιαφέρον, γιατί στην τρέχουσα τοπική επικαιρότητα μια σειρά από ψηφοδέλτια έχουν ανακοινωθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανακοινώσει 3 ονόματα από την πενταμελή σύνθεση του ψηφοδελτίου στην Κέρκυρα. Ανάμεσα στους υποψηφίους που ανακοίνωσε είναι η πρώην χωρική αντιπεριφερειάρχης της περίοδου του Θόδωρου Γαλιατσάτου, η κυρία Νικολέτα Παντή. Σχολίασε την υποψηφιότητά της μιλώντας στο ΣΤΑΡΚ και τη Δώρα Σπρέα. Τιμητική μεν, αλλά και θέση μεγάλης ευθύνης η παρουσία της στο ψηφοδέλτιο Κερκύρας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την Νικολέτα Πανδή. Έτοιμη πάντως να δώσει τον αγώνα της για την ανατροπή του άθλιου, όπως το χαρακτηρίζει καθεστώτος, της πλήρους εξαθλίωσης του ελληνικού λαού. Και σε τοπικό επίπεδο όμως, δημόσια υγεία, εκπαίδευση και άλλοι κοινωνικοί τομείς είναι υποβαθμισμένοι, λέει, εξαιτίας της νοοτροπίας και της στόχευσης της παρούσας κυβέρνησης. Αυτή η κυβέρνηση πρέπει οπωσδήποτε να φύγει χθες. Είναι η χειρότερη μετά τη δικτατορία που έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής αυτό δεν φαίνεται να αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις βέβαια. Πάρα πολλές είναι κατευθυνόμενες. Αφενός και αφετέρου, ανάλογα με τη συγκυρία, έχουν μία ανταπόκριση. Και βέβαια, επειδή είναι, αναφέρονται και δεν γνωρίζουμε το δείγμα, δεν ξέρουμε κατά πόσον είναι έμπιστες. Ο λαός, ο κόσμος προπάντων της εργασίας, αλλά περισσότερο ο άνεργος, έχει καταλάβει πλέον ότι δεν έχει θέση σε αυτή την κοινωνία, τη φτιαγμένη από μία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, η οποία δεν έχει κανένα, μα κανένα αντίκτυπο στα δικά του συμφέροντα. Θεωρείτε, κυρία Πανδή, ότι το πρόγραμμα του κόμματός σας, το προεκλογικό και οι δεσμεύσεις του κυρίου Τσίπρα είναι όλα αυτά ικανά για να ανατρέψουν αυτό το δυσμενές για την χώρα μας κλίμα? Υπάρχει ένα κλίμα, δυστυχώς, προπαγάνδας, η οποία προσπαθεί να αμφισβητήσει ό,τι λέει ο πρόεδρος του κόμματός μας και ο ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα, νομίζοντας ότι έτσι θα μπορέσουν να καταφέρουν το ακατόρθωτο, δηλαδή να πείσουν τα λαϊκά προπάντων στρώματα ότι η κυβέρνηση η σημερινή θα τους δώσει μία πνοή. Μία κυβέρνηση η οποία έχει αποτύχει μέχρι στιγμής σε όλα, έχει φέρει τη χώρα μας σε πολλά αδιέξοδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είχε επιλέξει να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στα ψηφοδέλτιά του πάνω από την ποσόστοση του 30%, με τους μισούς υποψηφίους να ανήκουν στο γυναικείο φύλο. Όσον αφορά στη συμμετοχή τους στα κοινά, οι γυναίκες, κυρίως λόγω της επικρατούσας νοοτροπίας, συχνά παραμένουν στο περιθώριο. Ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αντιδρά και καλεί τις γυναίκες να βρεθούν στην πρώτη γραμμή του αγώνα και να δώσουν άλλον αέρα στην κοινωνία. Χαίρομαι πάρα πολύ που στο ψηφοδέλτιό μου συμμετέχει μία γυναίκα της εργασίας, η οποία είναι η πρόεδρος των εργαζομένων καθαριστριών του συλλόγου του νοσοκομείου μας, μία αξιόλογη γυναίκα, και θα αγωνιστούμε όλοι μαζί και όταν συμπληρωθεί το ψηφοδέλτιο με τους άλλους συνυποψηφίους μου για να πετύχουμε αυτά τα οποία προσδοκά ο κάθε πολίτης αυτού του τόπου.
Κυρίες και κύριοι, ένας γνωστός συνδικαλιστής, πρόεδρος σήμερα του Εργατικού Κέντρου και πρόεδρος Σωματείου των Ξενοδοχείων Υπαλλήλων, κύριος Σταμάτης Πελάης, θα είναι υποψήφιος δήμαρχος για το Δήμο της Νότιας Κέρκυρας. Περισσότερα στοιχεία στο ρεπορτάζ. Υποψήφιος δήμαρχος με τη λαϊκή συσπήρωση στη Νότια Κέρκυρα θα είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Σταμάτης Πελάης, έπειτα από απόφαση της Δημοτικής Παράταξης σε σύσκεψη, η οποία διεξήχθη την Κυριακή. Ο Σταμάτης Πελάης τίμησε ότι η ΛΑΣΥ μετρά χρόνια δράση στην τοπική αυτοδιοίκηση της Νότιας Κέρκυρας. Σημείωσε ότι οι αγώνες της θα συνεχιστούν και κάλεσε το λαό της Νότιας Κέρκυρας να γίνει συμμέτοχος σε αυτή τη δράση. Η λαϊκή συσπήρωση έχει χρόνια δράσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση ή τοπική διοίκηση που λέμε εμείς, είναι η μοναδική, τα μοναδικά ψηφοδέλτια τα οποία είναι επί δεκαετίες με την ίδια γραμμή, με την ίδια κατεύθυνση, με τους ίδιους αγώνες στη σειρά. Η παράταξη αυτή τα προηγούμενα χρόνια σε αρκετούς δήμους της χώρας, όπως και στις Νότιας Κέρκυρας, έχει δώσει δείγματα γραφής, όχι μόνο ως αντιπολίτευση αλλά και ως πλειοψηφία στους δήμους. Μην ξεχνάμε τις θητείες του Νίκου του Κουλούρη, του Βασίλη του Αρμενιάκου στην περιοχή της Νότιας Κέρκυρας και τώρα στη χώρα μας του Πελετίδη στην Πάτρα, και πώς δρά η λαϊκή συσπήρωση και ως πλειοψηφία στην αυτοδιοίκηση. Στόχος μας δεν είναι ούτε να κάνουμε μαθήματα σε κανέναν, ούτε να εμφανιστούμε ως σωτήρες. Ξέρουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, ξέρουμε την κατάσταση που υπάρχει στην αυτοδιοίκηση. Αυτό το οποίο καλούμε εμείς να κάνει ο κόσμος είναι να δώσει μάχη για τα μεγάλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει, ιδιαίτερα στη Νότια Κέρκυρα. Και νομίζουμε ότι αυτό το πράγμα εμείς και μπορούμε με τον καλύτερο τρόπο να το συντονίσουμε, αλλά και το θέλουμε. Πράγμα που οι άλλες παρατάξεις δεν το θέλουν και το έχουν αποδείξει στην πράξη. Εμείς λοιπόν δεν πρόκειται να πάμε ούτε να τάξουμε λαγούς με πετραχίλια, ούτε να ενώσουμε φατρίες ψήφων για να πάρουμε την Δημοτική Αρχή. Διεκδικούμε, ναι, να είμαστε πλειοψηφία για να μπούμε μπροστά στην ενεργοποίηση του κόσμου, να διεκδικήσει αυτό που του ανήκει, να διεκδικήσει τη ζωή που του ανήκει, που μόνο με αγώνα μπορεί να το πετύχει. Αυτός είναι ο δρόμος που εμείς καλούμε τον κόσμο. Και σε αυτό πιστεύουμε ότι θα υπάρξει ανταπόκριση, γιατί τα προβλήματα είναι μεγάλα και είναι μονόδρομος ο αγώνας του λαού της Νότιας Κέρκυρας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας. Όπως την είδαμε, την προσεγγίσαμε, την καταγράψαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα. Όπως πάντα, πρόγνωση καιρού, διαφημίσεις, σε λίγη ώρα στην εκπομπή υπάρχει θέμα. Το πολύ σοβαρό ζήτημα της καταγγελίας για αλλίωση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με διατάξεις των αποφάσεων για τον προϋπολογισμό και μηνυτήριες αναφορές που αναγγέλουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης, θα το κουβεντιάσουμε εδώ στο στούντιο. Από υψηλά βαρομετρικά θα επηρεαστούμε τις επόμενες ημέρες. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την απουσία βροχοπτώσεων, την άπνοια των ανέμων και την υψηλή θερμοκρασία για την εποχή στις μέγιστες τιμές. Επίσης, στις πρωινές ώρες αναμένονται τοπικές ομίχλες λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης τιμής μέσα στην ημέρα. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της ημέρας η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή. Έτσι, τις βραδινές ώρες και τα ξημερώματα, λόγω της ζέστης που κρατάει η θάλασσα και η χαμηλή ατμοσφαιρική θερμοκρασία, έρχονται σε επαφή και δημιουργούν νέφη, τα οποία στη συνέχεια ενώνονται και δημιουργούν το φαινόμενο της ομίχλης. Τώρα για αύριο Τετάρτη, με ομίχλη κατά τόπους έντονη, θα ξεκινήσει η ημέρα. Πριν το μεσημέρι, η ομίχλη θα έχει διαλυθεί. Οι άνεμοι θα βρίσκονται σε άπνοια. Αξίζει να σημειωθεί ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αύριο θα υπάρχουν νεφώσεις αλλά και διαστήματα με ήλιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16 βαθμούς Κελσίου και η ελάχιστη τους 6 βαθμούς Κελσίου. Αφρικανική σκόνη δεν θα υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Η υγρασία σε υψηλά ποσοστά όλη την ημέρα. Το βράδυ θα αγγίξει τοπικά ακόμη και το 100%.